μας χαίρετε. Σήμερα κοντά μας έχουμε τον κύριο Μάριο Μιχαηλίδη, φιλόλογο και συγγραφέα. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να αναφερθούμε στο προηγούμενο βιβλίο σας που είχε τον τίτλο «Ο πατέρας μου» από τις εκδόσεις Άθος. Μίλησε μας γι' αυτό λίγο. Ναι, αυτό περισσότερο ξεκίνησε από μια εσωτερική ανάγκη, συναισθηματική, ανθρώπινη, θα έλεγα και υπαρξιακή. Γιατί ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος που για να μας μεγαλώσει με τον αδελφό μου, για να μπορέσουμε να σταθούμε στη ζωή, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Και είχε μια διαδρομή στη ζωή του, την οποία ακόμα την ανακαλύπτω. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε από μια εσωτερική ανάγκη, πιο πολύ συναισθηματική όπως σας είπα, και ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το κομμάτι, συνδυάζοντας τις δικές μου προσωπικές εμπειρίες, τα δικά μου βιώματα, με τις δικές του ημερολογιακές σημειώσεις. Πάνω από 55-60 χρόνια κρατούσε ατζέντα καθημερινά. Και στην ατζέντα έγραφε κάθε μέρα κάτι. Ακόμα και όταν δεν υπήρχε κάποιο γεγονός έτσι αξιοσημείωτο, μπορεί να έγραφε κάτι από την προς Εφεσίους επιστολή. Μπορεί να έγραφε κάτι από την Κλίμακα. Αυτό το υλικό το αξιοποίησα και έχει έναν ιδιότυπο τρόπο, θα έλεγα, προσέγγισης του θέματος αυτό το βιβλίο. Πάντως ήταν ιδιαίτερα σημαντικό τώρα να πούμε πού μεγάλωσε ο πατέρας σας και πότε. Ναι. Γιατί αυτό έχετε δίκιο. Ο πατέρας μου γεννήθηκε το 1928 στην Κύπρο, χρόνια δύσκολα οπωσδήποτε, ήταν θεολόγος, καθηγητής. Το 55-59 στον αγώνα της ΕΟΚΑ, στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα, ήταν μέλος της ΕΟΚΑ, συμμετείχε, μετέφερε οπλισμό από την Αθήνα, συνελήφθη από τους Εγγλέζους, φυλακίστηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Βρετανών, συγκεκριμένα στα στρατόπεδα της Πύλας και της Κοκκινοτριμηθιάς. Από το Δεκέμβριο, ουσιαστικά, του 56 μέχρι το Μάιο του 58. Αυτούς τους μήνες που ήταν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, επίσης κράτησε ημερολόγιο, έχουμε και από εκεί στοιχεία πολλά, και ένα κεφάλαιο του βιβλίου, μία από τις τέσσερις μεγάλες ενότητες, αναφέρεται σε αυτό, δηλαδή στους ότι έζησε μέσα στις φυλακές, ο ίδιος, και φυσικά αυτά είχα και προφορική έτσι, μετάδοση ιστορικής εμπειρίας, οπότε και αυτό βοήθησε πολύ. Νομίζω στιγματίζει την ψυχή ενός ανθρώπου από τα παιδικά του χρόνια όταν τα ακούει όλα αυτά. Ποια ήταν η κατάσταση στην Κύπρο εκείνη την εποχή, πώς ήταν ο αγώνας, πώς σας το περιγράφει ο πατέρας σας? Η Κύπρος ήταν Βρετανική αποικία από το 1878 και μετά βέβαια ως προτεκτοράτο δηλαδή λειτουργούσε έτσι, και μετά αποτελούσε ουσιαστικά κτίση του στέματος. Υπήρχε πάντα στους Έλληνες της Κύπρου μια διάθεση, ο προαιώνιος πόθος, τη διάθεση, ο προαιώνιος πόθος των Ελλήνων της Κύπρου ήταν η ένωση με την Ελλάδα. Το 1931 είχαμε τα πρώτα σοβαρά γεγονότα, όταν ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες της Κύπρου, ζητώντας αυτοδιάθεση, ένωση, και τότε είχαμε τα γεγονότα τα λεγόμενα Οκτωβριανά στην Κύπρο, όπου οι Έλληνες της Κύπρου μπήκαν στο κυβερνείο και το έκαψαν. Από τότε υπήρξε μια περίοδος τρομοκρατίας από τους Βρετανούς, οι οποίοι απαγόρευσαν και την ελληνική σημαία και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι τροφοδότησε το πατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων της Κύπρου και φυσικά τη θέλησή τους για ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Το 1950, 1η Ιανουαρίου του 1950, έγινε δημοψήφισμα στην Κύπρο, όπου το 97% του κυπριακού ελληνισμού ψήφισε υπέρ της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. 1η Ιανουαρίου του 1950. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον εκείνη τη στιγμή έλεγαν, ήταν ξεκάθαρο ότι το ποτάμι δεν γυρνούσε πίσω. Ο πυρήνας των αγωνιστών έχει να κάνει με την ΟΧΕΝ, την οργάνωση, Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση Νέων και Νεανίδων, και την ΠΕΟΝ, δύο οργανώσεις δηλαδή που ουσιαστικά τροφοδότησαν την ΕΟΚΑ με προσωπικότητες,
με ανθρώπους, με πίστη, με πατριωτισμό, από τα κατηχητικά ουσιαστικά, από τον χώρο και τον ευρύτερο χώρο της Εκκλησίας. Ο Πατάτσος, ο Λένας, ο Γιοργάλας, ο Μάρκος ο Δράκος, οι μεγάλες προσωπικότητες από αυτούς που εκτελέστηκαν, δολοφονήθηκαν κλπ. Ήταν από εκεί. Ο πατέρας μου λοιπόν ως θεολόγος. Ήταν σε αυτές τις ώρες. Βέβαια. Και μάλιστα και στις φυλακές τους 18 μήνες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν ο υπεύθυνος θρησκευτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Και στην Κοκκινοτρυπιτιά και στην Πύλα. Και πώς οργανώθηκε ο πατέρας σας στην ΕΟΚΑ? Ο πατέρας μου ήταν, έγινε μέλος της ΕΟΚΑ όπως και όλοι οι υπόλοιποι της ΕΧΕΝ. Είχαν τον στρατολόγο τότε, τον παπά Σταυρό Παπαγκαθαγγέλου, μεγάλη φυσιογνωμία. Εμείς στην Κύπρο το λέμε ο παπαφλέσσας του αγώνα. Ο Παπάσταυρος, ο οποίος από τα χέρια του βγήκαν αυτά τα πνευματικοπαίδια του, ήταν αυτή. Αυτή που ανέφερα προηγουμένως ήταν πνευματικοπαίδια του Παπάσταυρου. Έγινε λοιπόν μέλος της ΕΟΚΑ και από εκεί και πέρα του ζήτησε υπαρχηγός τότε η Διάνα να μεταφέρει όπλα από την Αθήνα, συγκεκριμένα το Παγκράτη από την οδό Δαμάριο, θυμάμαι μου έλεγε, και του ζήτησε να μεταφέρει τα όπλα και να τα πάρει στην Κύπρο για την υπηρεσία του αγώνα. Βέβαια, ήταν τυχερός γιατί δεν τον πιάσανε την ώρα που έβγαινε, γιατί αν σε συνελάμβανανε παυτοφόρο, σε εκτελούσαν. Δηλαδή πήγαινες κατευθείαν και την αγχώνει. Κατάφερε και τα πέρασε και την επόμενη μέρα πήγανε στο σπίτι και του είπανε για κάποιες προσωπικές υποθέσεις σας θέλουμε. Όταν λέγανε οι Βρετανοί κάποιες προσωπικές υποθέσεις, εννοούσαν αυτό. Αλλά είναι αυτοί οι μήνες εκεί, γιατί τους περιέγραφε, ας πούμε, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, είναι εντυπωσιακή. Έχω εδώ μία επιστολή, δεν ξέρω αν... Πολύ μπορούμε ευχαρίστως να τη δείξουμε. Είναι από τον θεολόγο τον Παναγιώτη Τρεμπέλα, τον οποίο τον είχε καθηγητή στη θεολογική. Του έστειλε τέσσερις επιστολές έχω. Η μία επιστολή λοιπόν έχει λογοκριθεί από τους Εγγλέζους. Βλέπετε εδώ, έχουν σβήσει λέξεις και λέει από πάνω sensor. Έτσι. Και φυσικά, αν δει κανείς το κείμενο, είναι απλώς η αναφορά της λέξης ελευθερία κλπ. Και μόλις έβλεπαν κατευθείαν έσβηνε γιατί φοβόντουσαν. Και επειδή ο Τρεμπέλας ήταν καθηγητής του στη θεολογική σχολή, όσο σπούδαζε στην Αθήνα, είχαν κρατήσει επαφή με ημερομηνία εδώ, ας πούμε, 15 Απριλίου 1957. Και δείχνει ακριβώς το πώς λειτουργούσαν τα πράγματα μέσα και φυσικά με τον πόλεμο νεύρων που τους έκαναν μέσα στις φυλακές, με διάφορα μέσα, από το να βάζουν μέσα στη σούπα πέτρες, για παράδειγμα, για να σπάνε τα δόντια τους, μέχρι τα φοβερά βασανιστήρια που υπέστησαν αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Ο ίδιος μάλιστα πάντα μου έλεγε: εγώ δεν έπαθα τίποτα σε σχέση με τους άλλους. Γιατί έβλεπε ακριβώς τους άλλους είτε να τους κρεμάνε, είτε να έχουν υποστεί φρικτά βασανιστήρια. Μια ζωή πολύ δύσκολη αυτή. Όλα όσα έζησε αυτός ο άνθρωπος. Και οι Ευρωπαίοι πώς αντέδρασαν απέναντι σε όλο αυτό, σε αυτή τη φρίκη με τα βασανιστήρια, τις εκτελέσεις? Υπήρξαν αντιδράσεις και σοβαρές και ανωνύμων και επωνύμων. Ζήτησαν τότε από τη Βασίλισσα της Αγγλίας, γιατί μόνο αυτή είχε τη δυνατότητα να ακυρώσει τους απαγχωνισμούς. Δεν το έκανε ποτέ βέβαια η Βασίλισσα Ελισάβετ, και ειδικά στον Παλικαρίδη που ήταν, μόλις είχε ενηλικιωθεί, και αντιλαμβάνεστε ότι ήταν και πιο επώδυνο, ένας μαθητής ουσιαστικά, στο όριο της ενηλικίωσης. Υπήρξαν αντιδράσεις λοιπόν, χαρακτηριστικές μάλιστα, και επειδή η ΕΟΚΑ από κάποιους, κακώς βέβαια, χαρακτηρίζεται ως εθνικιστική οργάνωση, διότι άλλο εθνικιστική και άλλο πατριωτική. Από κάποιους λοιπόν χαρακτηρίζονται ως εθνικιστική οργάνωση. Γιατί ζητούσαν την ένωση της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα. Εκεί λοιπόν αντέδρασαν άνθρωποι και από χώρους που δεν θα περίμενε κανείς να ακούσει. Όπως για παράδειγμα εκείνο το κείμενο του Αλμπέρ Καμί, του Γάλλου του φιλόσοφου, ο οποίος, το Ελληνόπουλο έτσι λεγόταν αυτό το κείμενο, και στο οποίο αναγνωρίζει τη διάθεση των Ελλήνων της Κύπρου για ένωση με τη μητέρα Ελλάδα, και ζητά φυσικά την ακύρωση του απαγχωνισμού του Καραολί. Έχει σημασία επίσης να πούμε ότι για τον αρχηγό του αγώνα, τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή, για να καταλάβουμε το μέγεθος της προσωπικότητάς του ως στρατηγού, ο ίδιος ο Φιντέλ Κάστρο σε επιστολή του σε αυτόν έλεγε ότι εφάρμοσα σχέδια από το αντάρτικό σου. Και όταν πέθανε μάλιστα ο Γρίβας,
η χείρα του Γρίβα, δέχτηκε επιστολή πάλι από τον Κάστρο, συλληπιτήρια, στο οποίο επαναλάμβανε ο Κάστρο ακριβώς αυτό, ότι ήταν τα σχέδιά του, με ενέπνευσαν κλπ. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε ότι δεν ήταν ένας αγώνας ο οποίος είχε χαρακτηριστικά που είχαν άλλοι αγώνες, γιατί ξέρετε, κάτι του 50, είτε με το Αλγέρι, είτε με άλλες, σε άλλες περιπτώσεις, αυτά τα αντάρτικα πολλές φορές λειτουργούσαν με έναν πολύ βίαιο τρόπο. Θυμάμαι τον πατέρα μου έλεγε ότι πάντα η ΕΟΚΑ, ακόμα και στα χτυπήματά της, φρόντισε να έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι μοναδικός στην ιστορία και αξίζει οι νέοι άνθρωποι να διαβάσουν για αυτόν τον αγώνα. Νομίζω ότι τώρα υπάρχουν πολλά στοιχεία πλέον. Ακριβώς. Και φυσικά στην Κύπρο, όποιος πάει, είτε στα φυλακισμένα μνήματα, έτσι, εκεί που έχουν ταφεί οι 9 απαγωνιστέντες, είτε στο κρυσφύγητο του Αυξεντίου, μπορεί να μάθει πολλά. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τον πατέρα σας και μια προσωπική πτυχή της ζωής του. Έμεινε πολύ σύντομα χωρίς σύντροφο, έχασε τη σύζυγό του και μητέρα σας και έπρεπε να μεγαλώσει δύο μικρά παιδιά. Ναι, το 1968, 13 μέρες μετά τη δική μου γέννηση, όπου η μητέρα μου αναχώρησε για τους ουρανούς. Ο πατέρας μου λοιπόν έπρεπε να μεγαλώσει δύο παιδιά, τον αδελφό μου ήταν 5 ετών τότε και εγώ 13 ημερών. Το βοήθησε πολύ η αδελφή του, η οποία δεν είχε παιδιά και στάθηκε δίπλα του σε όλη αυτή την πορεία. Αλλά και ο ίδιος, όση βοήθεια και αν είχε, αντιλαμβάνεστε ότι σήκωσε ένα σταυρό, και μάλιστα ένα σταυρό χειρίας 47 χρόνια. Σε όλο αυτό το κομμάτι της ζωής του δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα, αντιμετώπισε και άλλα. Αντιμετώπισε και μια πολεμική από συγκεκριμένο χώρο, γιατί πάντα ήθελε να εκφράζει το πνεύμα της Εκκλησίας, τον νόμο του Θεού. Και κάποιος αυτό τους ενοχλεί. Είχε μια διαδρομή στη ζωή του, η οποία ήταν δύσκολη. Αλλά ο ίδιος επιβραβεύτηκε με πάρα πολλούς τρόπους γι' αυτό και μου το έλεγε και ο ίδιος συχνά. Τις δοκιμασίες δεν τις έβλεπε σαν επίσκεψη της αγάπης του Θεού. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο καλύτερος επίλογος μετά από όσα είπαμε. Μας δώσατε την επιτυχία ενός ανθρώπου που εκτός από την προσωπική του ζωή βλέπουμε ότι ήταν πραγματικά βυθισμένος μέσα στην θυσία για τον άνθρωπο. Και αυτό μπορεί κανείς να το καταλάβει διαβάζοντας τον πατέρα μου, γιατί και όταν ήρθε στην Ελλάδα, εκτός από την έγνοια που είχε για την ανατροφή σας, ο άνθρωπος αυτός έμεινε βαθιά στις πεπιθήσεις του, μέσα στη θεολογία, μέσα στα κατηχητικά, στις ομιλίες, στα άρθρα, και αυτό μέχρι το τέλος της ζωής του. Ναι. Ακόμα και όταν έφτανε στο τέλος, μου έλεγε, είχε γράψει διάφορες επιστολές και μου έλεγε αυτές, γιατί δημοσιεύονταν σε εκκλησιαστικές εφημερίδες και λοιπά, να τις στείλεις, να τις δώσεις και αν πεθάνω να συνεχίσουν. Λέει, τουλάχιστον για 3 μήνες έχουμε, ας πούμε, θα έχεις να δίνεις επιστολές. Και βιβλίο παρουσιάσεις που έκανε. Είχε έγνοια για αυτά τα πράγματα. Ναι. Το δε αρχείο που έχει στο σπίτι είναι απερίγραπτο. Δηλαδή το πόσα ντοσιέ έχει, χωρισμένα βέβαια, άλλα βιβλίο παρουσιάσεις, άλλα τα άρθρα, άλλα οι επιστολές. Είναι πολύ μεγάλο το αρχείο που έχει. Ήταν πολλά όσα είχε να πει. Φίλοι μας, κοντά μας έχουμε τον Άγγελο Μιχαηλίδη, γιο του Μάριου Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι φοιτητής στο 3ο έτος στο ΕΚΠΑ της πληροφορικής και είναι και μέλος της ομάδας Φιλοσόφα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω, ας πούμε, κάτι για τον μπαμπού και για τον μπαμπά. Ναι, είναι σημαντικός ο ρόλος της τρίτης γενιάς και στο τι έχει να μεταφέρει, γιατί κι εσείς θα μιλήσετε στα παιδιά σας μεθαύριο για ό,τι έκανε ακριβώς
παιδιά, εγγόνια, ανήψια, για ό,τι έκανε ο παππούς, αλλά και πώς το μετέφερε ο πατέρας σε εσάς. Τι θυμάστε εσείς από τον παππού? Από τον παππού θυμάμαι κυρίως δύο πράγματα, πέρα από το, από την πνευματικότητα που είχε, που ακτινοβολούσε. Κράτησα κυρίως δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι ήταν ταγμένος στη θεολογία, κατά ένα παράδοξο τρόπο. Πολλές φορές έχω ακούσει και από συνομιλίκους μου και εγώ το είχα ρωτηθεί, τι θέλω να κάνω στη ζωή, με τι είμαι παθιασμένος, με τι θέλω να ασχοληθώ, πού θέλω να δοθώ ολοκληρωτικά. Και μετά από καιρό, αφού είχε φύγει από τη ζωή, συνειδητοποίησα ότι και ο μπαμπάς και ο παππούς, για να το πω εκεί, ήταν ταγμένοι σε κάτι, δηλαδή είχαν δοθεί κάπου ολοκληρωτικά, ζούσαν γι' αυτό. Αλλά είχε και ένα νόημα από πίσω. Δηλαδή και έχουν και αίσθηση του καθήκοντος, και ο παππούς είχε αίσθηση του καθήκοντος. Σήμερα μιλάμε συνέχεια για δικαίωμα και έχω βαρεθεί να το ακούω, έχουμε και δικαιώματα, αλλά η αίσθηση του καθήκοντος είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι λείπει και αποτελεί πρότυπο για μένα το ότι είδα πώς είναι ένας άνθρωπος όταν ενεργεί με βάση το καθήκον και γι' αυτό ήταν αρκετά προσεκτικός σε αυτά που έλεγε, σε αυτά που έκανε και ότι καταλάβαινε ότι το παράδειγμά του σημαίνει κάτι. Αλλά χωρίς τον εγωιστικό τόνο, ας πούμε. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, πιστεύω ότι ένας νέος άνθρωπος όταν βάζει στόχους με βάση και το καθήκον, μπορεί να προχωρήσει μπροστά χωρίς να έχει θλίψεις, καταθλίψεις, έτσι, ψυχολογικά προβλήματα. Νομίζω ότι όταν διαλέγεις που θα ταχθείς, είναι από αυτό βγαίνουν τα προβλήματα που απολαμβάνεις να λύνεις. Δηλαδή και είναι και οι θλίψεις που θα μπορέσεις να αντέξεις σίγουρα, γιατί άμα είναι νοηματοδοτημένη και από το Θεό, νομίζω ότι θα σου δώσει τις αντοχές που χρειάζεται. Δεν νομίζω να τις έχουμε. Ας πούμε, πέρναγα και εγώ αυτά πέρα στον παππούς, δεν θα άντεχα. Ο Θεός μου στέλνει αυτά που ξέρει να μου στείλει. Και αυτό είναι μια καλή πάσα για το δεύτερο που θέλω να πω. Είναι για το. Ήταν δραστήριος, ήταν υπερκινητικός, αλλά δεν ήταν. Σήμερα έχουμε δύο τάσεις. Είτε είμαστε. Εγώ είμαι λίγο με και με ψιλοτεμπέλης, οπότε δεν κάνω, ας πούμε, αυτά που πρέπει. Είτε απ' την άλλη είμαστε όλη μέρα απασχολημένοι, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Ο παππούς ήταν το ακριβώς ενδιάμεσο, ήταν υπερκινητικός, αλλά ήταν συνεχώς δραστήριος μόνο με το ουσιώδη. Και δεν θυμάμαι κάποιο ηθικό προσκλητήριο, ας το πω έτσι, που να μην είχε ανταποκριθεί. Ούτε ένα. Και αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί. Όταν λέτε ηθικό προσκλητήριο. Ναι. Εννοώ και στο πεδίο της πράξης, συμμετείχε στην ΕΟΚΑ. Έμπρακτα. Αλλά δεν. Ομιλίες, άρθρα, δεν υπήρχε κάποιο γεγονός όπου θα φοβήθηκε να μιλήσει. Επειδή θα του επιτεθούν, επειδή θα δεχτεί κριτική. Δεν απέφυγε ποτέ το να αναλάβει τις ευθύνες των πιστεύων του. Και αυτό ήταν η απόδειξη κιόλας μπροστά σε όλους ότι όχι απλά τα πίστευε, τα ζούσε. Ήτανε μέσα σε αυτά που έλεγε. Και γι' αυτό επηρέασε και τις ζωές άλλων ανθρώπων και τη δική μου. Και τελικά μπορούν οι γονείς και οι παππούδες να επηρεάσουν τη γνώμη μας και την πορεία μας, έτσι. Ναι, απλώς. Αλλά πρέπει να έχουν τον τρόπο να το κάνουν και όχι διδασκαλίστικα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να έλειπε και από τον παππού και από τον πατέρα, έτσι. Το διδασκαλίστικο, το δάχτυλο που κουνάει. Ενώ και οι δύο καθηγητές, ναι, δεν το έχουν. Αλλά είναι, ναι, εντάξει, είναι βαρύ να έχεις πατέρα και παππού τέτοιους. Ναι, αλλά φτάσανε σε μια ηλικία και το έχουνε. Ναι, αισιοδοξούμε ότι και εσείς όταν φτάσετε σε αυτή την ηλικία θα έχετε ανάλογες βάσεις και ανάλογα θεμέλια. Βλέπουμε. Το ευχόμαστε. Πόσο χρόνο ήσασταν όταν ο παππούς έφυγε από τη ζωή? Ήμουνα 13, νομίζω. Οπότε είχατε όλο το χρόνο, ας πούμε, να έχετε μαζί του εμπειρίες, θυμάστε κάτι πιο προσωπικό? Ναι, θυμάμαι τη μοναδική φορά στην οποία ήταν αυστηρός μαζί μου. Και του είπα ότι στο σχολείο, ας πούμε, είμαι πειραχτήρη, του λέω, έκανα πρωτοπριγιά, του έκανα φάρσα. Είπα σε κάποιον, είπα ένα ψέμα, κάτι τέτοιο, τον κορέψα λίγο. Και εκεί που περιμένω, ας πούμε, να γελάσει, γίνεται αυστηρός. Και μου λέει, την πρωτοπριγιά δεν γιορτάζουμε τα ψέματα, κάπως έτσι, ας πούμε, αλλά γιορτάζουμε την ΕΟΚΑ. Και μετά μου είπα, ας πούμε, ότι η μέρα της ΕΟΚΑ είναι μια μέρα που είναι αφιερωμένη στην αλήθεια
και όχι στο ψέμα όπως είναι η Πρωτοπριλιά. Και, εντάξει, η 1η Απριλίου είναι αφιερωμένη στην ΟΚΑ, οπότε... Και έχει συμπέσει κιόλας με την Πρωτοπριλιά που γίνεται, ας πούμε, κάνεις αστεία, κάνεις πλάγες. Και μου είχε κάνει αυτή την παρατήρηση και αφού μου φύγει η ντροπή, μετά από χρόνια το θυμάμαι και λέω, κοίτας με τι έχουμε στην ιστορία και δεν το εκτιμάμε και σκεφτόμαστε άλλα πράγματα και βάζουμε άλλες προτεραιότητες. Και ήταν, ας πούμε, μια ανθρώπινη ιστορία, έτσι. Και μια υγιής αντίδραση εκ μέρους του παππού. Ναι, εντάξει, αγωνιστή και εγώ πήγαινα και έλεγα ψέματα. Κύριε Μιχαηλίδη, πρόσφατα έχασαν τη ζωή τους δύο πιλότοι μας. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι η στίχη του Ανδρέα Κάλβο από το ποίημά του «Ισάμον», όπου λέει για τον Ίκαρο «Κι αν έπεσε νοπτερωθείς και πνίγει θαλασσομένος, αφιψηλά όμως έπεσε και απέθανε ελεύθερος». Αυτή η διάσταση, θα έλεγα ότι εδώ έχουμε μια παραδειγματική λειτουργία του θανάτου. Παραδειγματική λειτουργία στα λόγια που είπε το παιδί κάποια στιγμή στον πατέρα του. Δεν με νοιάζει αν θα πεθάνω, δεν θα με νοιάζει αν θα σκοτωθώ. Παραδειγματική λειτουργία του θανάτου την ώρα που μιλάει η μάνα. Και ταυτόχρονα την έσχατη αμηχανία έναντι του θανάτου όλων μας. Πολιτικών, κοινών θνητών. Νομίζω ότι αυτός ο ατομικισμός μας έχει απομακρύνει. Διότι είναι γνωστό. Έτσι, η αποδόμηση του έθνους και της ιδέας της εθνικής έχει κοστίσει. Εδώ λοιπόν αξίζει να δούμε, γιατί κάποιος κάποια στιγμή έκανε αναφορά, λέει, πρόκειται για εργατικό ατύχημα, εργατικό δυστύχημα. Εδώ υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα στο πεθαίνω από και στο πεθαίνω για, την οποία, αυτήν εννοούσα ως έσχατη αμηχανία απέναντι στο θάνατο, αδυνατούμε να διακρίνουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι ο άλλος πέθανε για μια αξία, για ένα ιδανικό. Αυτή λοιπόν η παραδειγματική λειτουργία του θανάτου νομίζω αφήνει πίσω εγγυήσεις. Υπάρχει μια γενιά πίσω λοιπόν, που μπορεί να είναι φίλοι, μπορεί να είναι συγγενείς, μπορεί να είναι αδέλφια, ξαδέλφια, συντοπίτες, η οποία εμπνέεται από αυτό το γεγονός. Και σε αυτή τη γενιά κρύβεται το όραμα. Έτσι. Και τα οράματα βασίζονται στις θυσίες. Εδώ, φίλοι μας, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μιχαηλίδη που ήταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Μετέφερε όλα αυτά τα σπουδαία γεγονότα από το παρελθόν της Κύπρου, από τον πατέρα του. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.